Γεια σας λουσοσούδες μου, ελπίζω να είστε όλες καλά. Σήμερα έχουμε ένα empties video, δηλαδή θα σας δείξω τα προϊόντα τα οποία έφτασα μέχρι τέλους και θα σας πω την τελική μου άποψη για αυτά. Είναι όπως βλέπετε πολλά και τα έχω σε αυτό το υπέροχο κουτάκι, καλαθάκι. Είναι από English Home και πραγματικά όταν μπήκα στο συγκεκριμένο κατάστημα, ας μιλήσουμε λίγο για English Home, ήθελα να το πάρω όλο, είναι τόσο όμορφα όλα, οπότε σκέφτηκα να τα έχω σε αυτό το κουτάκι για να τα βλέπω και να θέλω επιτέλους να κάνω αυτό το βίντεο. Πάμε να δούμε τα προϊόντα. Κυρίως τα προϊόντα των Empties είναι αφρόλουτρα και σαμπουάν και δεν ήθελα να κάνω τόσο σύντομα ένα τέτοιο βίντεο, όμως τώρα που έχω διάφορα πραγματάκια είπα ότι είναι καλή ευκαιρία. Τα πρώτα προϊόντα όμως που κρατάω είναι σαμπουάν και είναι από την Desert Essence, είναι με καρύδα, είναι το coconut shampoo και έχω δύο. Τα παίρνω από iHerb, είναι gluten free, vegan, cruelty free. Θέλω κυρίως τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, βασικά μακάρι όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ να είναι έτσι, γιατί με εκφράζει πάρα πολύ αυτή η φιλοσοφία. Τα συγκεκριμένα σαμπουάν είναι τα αγαπημένα μου, τελειώνω τουλάχιστον ένα το μήνα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι για ξηρά μαλλιά, περιέχει πραγματικό έλαιο καρύδας μέσα, οπότε όταν κρυώνει ο καιρός αυτό γίνεται λίγο πιο συμπαγές όπως γίνεται και το λάδι καρύδας. Νιώθω πραγματικά ότι ενυδατώνει τα μαλλιά μου. Έχει μικρή συσκευασία όμως, είναι στα 237 ml και αν έχετε πιο μακριά μαλλιά νομίζω ότι θα σας φανεί λίγη η ποσότητα, όμως κοστίζει περίπου στα 5 ευρώ που για ένα τόσο καλό βιολογικό, vegan, πολύ ωραίο σαμπουάν, νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα παραγγείλω ακόμα από iHerb γιατί είναι κλειστές οι τράπεζες για αγορές στο εξωτερικό, οπότε μόλις μπορέσω θα το πάρω σίγουρα γιατί έχω νομίζω ένα που μου τελειώνει τώρα στο μπάνιο μου. Άλλο ένα προϊόν για τα μαλλιά είναι από τη Macadamia και είναι η Deep Repair Mask, είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια και δεν το αλλάζω με τίποτα. Συνήθως έπαιρνα και conditioner μαζί με τα σαμπουάν μου, όμως ανακάλυψα ότι αν βάζω μια μικρή ποσότητα από τη μάσκα για λίγα λεπτά, δεν το αφήνω όπως το αφήνω μια φορά την εβδομάδα, τότε έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε δεν χρησιμοποιώ πλέον conditioner, μόνο το σαμπουάν μου και τη μάσκα. Τη χρησιμοποιώ κάθε φορά που λύζομαι και μια φορά την εβδομάδα την αφήνω για αρκετή ώρα. Είναι μια πολύ ωραία μάσκα, νιώθω ότι θρέφει τα μαλλιά, τα κάνει πάρα πολύ απαλά, δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι τέτοιο και μυρίζει υπέροχα, οπότε σίγουρα την παίρνω και την ξαναπαίρνω. Πραγματικά η καλύτερη μάσκα ever. Το αφρόλουτρο για τα Empties μου είναι από την The Body Shop και είναι το Σατσούμα και όπως βλέπετε είναι τελείως άδειο και νομίζω ότι το τελείωσα μέσα σε ένα μήνα. Και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι είναι λίγη η ποσότητα ή αν τα 4 ντους την ημέρα που έκανα ήταν πάρα πολλά για να το τελειώσω τόσο γρήγορα. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Είναι ένα πολύ ωραίο αφρόλουτρο, μυρίζει υπέροχα, μυρίζει μανταρίνι. Είναι τόσο φρέσκια η μυρωδιά. Νομίζω έχει γίνει η αγαπημένη μου μυρωδιά από The Body Shop για το καλοκαίρι, αλλά είναι μια μυρωδιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το χρόνο, δεν είναι πολύ καλοκαιρινή ή πολύ χειμωνιάτικη. Μυρίζει φανταστικά και θα το πάρω σίγουρα ξανά. Συνεχίζω με προϊόντα σώματος και στο τέλος θα δείξω τα προϊόντα μακιγιάζ. Ένα προϊόν το οποίο τελείωσα φέτος το καλοκαίρι και έχω ήδη ξεκινήσει το δεύτερο πιο μεγάλο μπουκάλι, είναι το Bio Oil. Βασικά έχει μια μικρή ποσότητα μέσα. Είναι ένα υπέροχο λαδάκι για όλες τις χρήσεις, το οποίο έχω το χρησιμοποιώ κυρίως στα σκληρά σημεία του σώματος αλλά κυρίως των ποδιών. Κάνει θαύματα σε μένα, μου αρέσει πάρα πολύ το πως αφήνει το δέρμα μου, δεν το αφήνει καθόλου λιπαρό όπως κάνουν άλλα λάδια, απορροφάται πάρα πολύ όμορφα. Το χρησιμοποιώ κάποιες φορές και στα χέρια μου, κυρίως στους χειμερινούς μήνες μαζί με την κρέμα των χεριών μου. Πολύ ωραίο λάδι, έχει πάρα πολλά έλαια μέσα, το βρίσκεται σε πολλά καταστήματα, νομίζω κυρίως σε φαρμακεία και όπως σας είπα έχω ήδη ξεκινήσει το δεύτερο μπουκάλι. Δύο κρέμες για το σώμα, η πρώτη είναι από The Body Shop και είναι η Honey Mania. Είναι ένα μικρό body butter το οποίο ήταν μαζί με ένα χριστουγεννιάτικο σετάκι, είναι τόσο ωραία αυτή η σειρά. Νομίζω την άνοιξη φορούσα κυρίως την Honey Mania, μυρίζει τόσο λουλουδάτα, τόσο ανοιξιάτικα. Όταν το μυρίσεις πολύ μυρίζει μέλι και ήμουν πολύ περίεργη να δω πως μυρίζει το μέλι σε ένα προϊόν. Δεν είναι ακριβώς αυτό που περίμενα, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Τα body butters των The Body Shop είναι αγαπημένα εδώ και χρόνια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι μικρές συσκευασίες, είναι ιδανικές για ταξίδια. Οπότε αυτό το τελείωσα και σίγουρα την άνοιξη θα το ξαναπάρω. Όχι τώρα ακόμα, τώρα θέλω να δοκιμάσω άλλες μυρωδιές, αλλά για την άνοιξη είναι φανταστικό. Και άλλο ένα προϊόν για το σώμα είναι από την Κονταλή, είναι το Divine Oil, είναι για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά.
αυτό το λάδι είναι όνειρο. Ήδη έχω ξεκινήσει το δεύτερο μπουκάλι γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Μυρίζει φανταστικά, μυρίζει λευκά λουλούδια, τόσο γυναικείο. Είναι φανταστικό, η συσκευασία εντάξει είναι υπέροχη, ξύλινο καπάκι, η γυάλινη συσκευασία είναι πραγματικά για το μπουντουάρ, για να το βλέπουμε, είναι ένα κόσμημα και έρχεται σε μορφή σπρέι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, το ψεκάζεται σε βρεγμένη επιδερμίδα, στο πρόσωπο δεν το χρησιμοποιώ γιατί δεν μου ταιριάζει, αλλά σε μαλλιά και σε σώμα τέλειο, το δεύτερο μπουκάλι είναι ήδη στη μέση. Ένα προϊόν για το πρόσωπο είναι από τη Lancôme, είναι το Light Pearl, ένα σέρουμ για τα μάτια το οποίο έχει αυτήν την πολύ ωραία συσκευασία με την πύλια η οποία περιστρέφεται και βάζει το προϊόν, έχει λίγο ακόμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραίος ορός για κάτω από τα μάτια. Εγώ επειδή έχω λιπαρή επιδερμίδα και τα μάτια μου κάνουν κάποια πρικσιματάκια, δεν χρησιμοποιώ κρέμες πολύ βαριές, μόνο στις εξωτερικές γωνίες βάζω κάποια πιο λιπαρή κρέμα για τα μάτια, οπότε αυτό μου τέριαξε πάρα πολύ. Είναι πολύ ελαφρύ, πολύ δροσιστικό, η συσκευασία είναι υπέροχη. Τότε που το είχα πρωτοδοκιμάσει, μόλις είχαν βγει αυτές οι συσκευασίες και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ φρέσκο κάτω από τα μάτια, ειδικά για το πρωί. Είναι ένα αρκετά ακριβό προϊόν βέβαια, οπότε αυτό είναι το μόνο αρνητικό του. Αν η Lancôme είναι στο budget σας, είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν για να το δοκιμάσετε, οπότε και αυτό τελείωσε αυτό το μήνα. Δύο προϊόντα κάλυψης και τα δύο πολύ αγαπημένα. Το πρώτο είναι από την Bourjois, είναι το Healthy Mix Serum. Είναι ένα πολύ ωραίο make-up το οποίο το συγκρίνω πολύ άνετα με ακριβά foundation τα οποία έχω. Αν θέλετε μια καλή drugstore εταιρεία, τότε σίγουρα δοκιμάστε την Bourjois. Ένα πολύ ωραίο ελαφρύ make-up, έχει μια μέτρια κάλυψη. Είμαι στην απόχρωση 51 και τώρα που μου τελείωσε σίγουρα θα το ξαναπάρω, είναι φανταστικό. Το προϊόν κάλυψης για κάτω από τα μάτια που χρησιμοποιώ ξανά και ξανά είναι από τη Radiant, το Illuminator. Είμαι στην απόχρωση 03 και είναι νομίζω το καλύτερο concealer για κάτω από τα μάτια που έχω χρησιμοποιήσει, γιατί μου προσφέρει κάλυψη, προσφέρει απίστευτη φωτεινότητα κάτω από τα μάτια. Το συγκρίνω πολύ άνετα με τις NARS, το Creamy Concealer, το οποίο όσο χρησιμοποιώ νομίζω ότι δεν μου αρέσει τόσο, ενώ αυτό όταν το χρησιμοποιώ μέχρι τελευταία χρήση το λατρεύω. Έρχεται με αυτό το applicator, οπότε το κάνει πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Απλά αυτό που βλέπω είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να βάλω στο κάτω μέρος πούδρα πάνω από αυτό για να το σετάρω, γιατί διαφορετικά δεν έχει τη διάρκεια που θέλω και μπορεί να μπει στις γραμμές των ματιών. Και το τελευταίο προϊόν είναι ένα μολύβι από τον Κορέα, αυτό το πολύ μικρούλι. Είναι νομίζω το δεύτερο ή το τρίτο που τελειώνω. Από τη Mineral σειρά είναι το μαύρο, το οποίο είναι το πιο έντονο, το πιο κρεμώδες, το πιο ωραίο μαύρο μολύβι που έχω δοκιμάσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, οπότε το παίρνω και το ξαναπαίρνω. Χρησιμοποιώ ήδη ένα καινούριο. Φανταστικό μολύβι, αν θέλετε ένα πολύ καλό μαύρο μολύβι σας το συστήνω ανεπιφύλακτα και θα το βρείτε πολύ οικονομικά σε online φαρμακεία. Οπότε αυτά ήταν τα προϊόντα που τελείωσα. Μ' άρεσε τελικά αυτό το empties, συνήθως δεν κάνω, αλλά είχα μαζέψει έτσι ωραία πραγματάκια. Πάνε τώρα όλα στην ανακύκλωση. Αν έχετε δοκιμάσει κάποια από τα προϊόντα, περιμένω οπωσδήποτε να μου πείτε κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!